σελίδα 450, είναι από το βιβλίο Χρονικών Β, κεφάλαιο Λάμπτα Δέλτα και εδάφιο 12, σελίς 450, Χρονικών Β, βιβλίο, κεφάλαιο Λάμπτα Δέλτα, 34 κεφάλαιο και εδάφιο 12. Και εργάζονται οι άνδρες το έργο εν πίστη, επιτηρητέ δε επ' αυτών ήσαν η Αάθ και ο Βαδία, οι Λεβίτε εκ των ιών Μεραρή, και Ζαχαρίας και Μεσουλάμ εκ των ιών Καθητών, δια να κατεπίγωση το έργο. Και εκ των Λεβιτών, πάντες οι επιστήμονες μουσικών οργάνων, ήσαν έτοι επί των ακτοφόρων και εργοδιώκτε, πάντων των εργαζομένων, καθιονδήποτε υπηρεσίαν. Και εκ των Λεβιτών ήσαν γραμματείς και επιστάτε θυρωροί. Και ενώ εξέφερον το αργύριον το Ισαχθέν εις τον οίκον του Κυρίου, έβρικε Χελκίας ο ιερεύς το βιβλίο του νόμου του Κυρίου του Δοθέντος διαχειρός του Μωυσέως. Και απεκρίθη ο Χελκίας και είπε προς Σαφάν τον γραμματέα, «Έβρικα βιβλίον του νόμου εν το οίκο του Κυρίου». Και έδωκεν ο Χελκίας το βιβλίο εις τον Σαφάν. Και ο Σαφάν έφερε το βιβλίο προς τον βασιλέα. Έπειτα έδωκε λόγον εις τον βασιλέα λέγον, «Η δούλη σου κάμνουσι παν το διοριστέν εις αυτούς και ρύθμισαν το αργύριον το ευρεθένον το οίκο του Κυρίου και παρέδωκαν αυτό εις την χείραν των επιστατών και στην χείραν των ποιούντων τα έργα». Και απήγγελε Σαφάν ο γραμματεύς προς τον βασιλέα, λέγον, «Χελκίας ο ιερεύς έδωκε σε με βιβλίον και ανέγνωσεν αυτό Σοφάν ενώπιον του βασιλέως. Και ως ήκουσεν ο βασιλεύς τους λόγους του νόμου, διέσχισε τα ημάτια αυτού και προσέταξεν ο βασιλεύς Χελκίαν και Αχικάμ τον ιών Σαφάν και Αυδόν τον ιών του Μιχαία και Σαφάν τον γραμματέα και Ασαΐαν τον δούλων του βασιλέως λέγον, «Υπάγεται, ερωτήσατε τον Κύριον περί εμού και περί των εναπολιθέντων εν το Ισραήλ και εν το Ιούδα περί των λόγων του βιβλίου του ευρεθέντος. Διότι μεγάλη είναι η οργή του Κυρίου ή της εξεχήθη εφ' ημάς, επειδή οι πατέρες ημών δεν εφύλαξαν των λόγων του Κυρίου ώστε να πράξωσι κατά πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο». Τότε υπήγαινε ο Χελκίας και η παρά του βασιλέως προσόλδαν την προφήτησαν την γυναίκα του Σαλούμ ιού του Ρικβά, ιού του Ασρά, του ηματοφύλακος, κατόκι δε αυτή εν Ιερουσαλήμ κατά το Μισνέ, και λάλησαν προς αυτήν κατά ταύτα. Ιδέ είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, είπατε προς τον άνθρωπον, ως της άψα πέστειλε προς εμέ. Ούτω λέγει Κύριος, ιδού εγώ επιφέρω κακά επί των τόπων τούτων και επί τους κατοίκους αυτού πάσας τας κατάρας τας γεγραμμένας εν το βιβλίο το οποίο ανέγνωσαν ενώπιον του βασιλέως του Ιούδα. Επειδή με εγκατέλειπον και θυμίασαν εις άλλους θεούς, δια να με παραργήσωσι δια πάντα τα έργα των χειρών αυτών, δια τούτο θέλει εκχυθεί ο θυμός μου επί των τόπων τούτων και δε θέλει σβεστεί. Προσδέ τον βασιλέα του Ιούδα ώστις σας απέστειλε, δια να ερωτήσετε τον Κύριον, ούτω θέλετε υπή προς αυτόν. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ περί των λόγων τους οποίους σήκουσας. Επειδή η καρδία σου υπαλύνθη και ταπεινώθης ενώπιον του Θεού, ότε ήκουσας τους λόγους αυτού εναντίον του τόπου τούτου και εναντίον των κατοίκων αυτού και ταπεινώθης ενώπιον μου και διέσχισες τα ημάτια σου και έκλαυσας ενώπιον μου δια τούτο και εγώ επίκουσα, λέει Κύριος. Ιδού εγώ θέλω σε συνάξει εις τους πατέρα σου και θέλει συναχθείς τον τάφα σου εν ειρήνη και δεν θέλω συνειδίω οφθαλμοί σου πάντα τα κακά τα οποία εγώ επιφέρω επί των τόπων τούτων και επί τους κατοίκους αυτού. Και έφερον απόκρισιν προς το βασιλέα. Και απέστειλαν ο βασιλεύς και συνήγαγε πάντα στους πρεσβυτέρους του Ιούδα και του Ιερουσαλήμ και ανέβει ο βασιλεύς εις τον οίκον του Κυρίου και πάντες οι άνδρες Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και οι ιερείς και οι Λεβίτε και πάσο λαός από μικρού, γάλλος μικρού.
και ανέγνωσεν εις επίκον αυτών πάντα στους λόγους του βιβλίου της Διαθήκης και του Ευρεθέντος εν το οίκο του Κυρίου. Και σταθείς ο βασιλεύς επί του τόπου αυτού, έκαμεν τη Διαθήκη ενώπιον του Κυρίου να περιπατεί ενώπιον του Κυρίου και να φυλάτει τα σεντολάς αυτού και τα μαρτύρια αυτού και τα διατάγματα αυτού, εξ όλης αυτού της καρδίας και εξ όλης αυτού της ψυχής, ώστε να εκτελεί τους λόγους της Διαθήκης τους γεγραμμένους εν το βιβλίο τούτο. Και έκαμε πάντα στους ευρεθέντας εν Ιερουσαλήμ και τον Βενιαμίν να σταθώσει εν τούτο. Και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ έκαμον κατά τη Διαθήκη του Θεού των Πατέρων αυτών, και αφήρεσον ο Ιωσίας πάντα τα βδελήγματα εκ πάντων των τόπων των Ιών Ισραήλ. Και έκαμε πάντα στους ευρεθέντας εν το Ισραήλ να λατρεύωσι Κύριον των Θεών αυτών. Κατά πάσα στα σημέρας αυτού δεν απεμακρύνθησαν απόψεν του Κυρίου του Θεού των Πατέρων αυτών. Αμήν. Ιωσίας, λίγα χρόνια, μια γενιά, 35 περίπου χρόνια, πριν να έλθει το τέλος, τουλάχιστον για 70 χρόνια, της Ιερουσαλήμ και του λαού Ισραήλ, σαν οργή Θεού και κρίση Θεού, επί έναν λαό αποστατημένο, ειδωλολάτρη, απομακρυσμένο εντελώς από το Θεό. Ο παππούς του Μανασής, ο πατέρας του Αμών, άνθρωποι πονηροί απολύτως, πέθαναν και βασιλιάς έγινε ο Ιωσίας σε ηλικία 8 χρονών. Όμως αυτός διέφερε. Και διέφερε από μικράς ηλικίας. Διέφερε εντελώς. Από 16 χρονών, τον 8ο έτος της βασιλείας του, έστρεψε το βλέμμα του και εξητούσε τον Κύριο, τον Θεό, ώστε το 12ο έτος άρχισε να καθαρίζει επιμελώς όχι μόνο την Ιερουσαλήμ, αλλά και όλον τον Ισραήλ, τον ερημωμένο. Και τον Μανασί και τον Εφραήμ, καταγκρεμνίζοντας όλα τα άλση και όλα τα θυσιαστήρια του Βαλάμ και των ψεύτικων θεών. Ιδιαιτέρως σε ηλικία 26 χρονών, κρίσιμη ηλικία για αυτόν, αποφάσισε να οικοδομήσει τον ναό του Θεού, αφού γκρέμισε τα πάντα, τον ερημωμένο ναό του Θεού, τον ναό του Σολομώντα, τον καθάρισε, τον οικοδόμησε, τον έφτιαξε μαζί με τους αρμόδιους ανθρώπους που ήταν προσδιορισμένοι από το Λόγο του Θεού για αυτή τη δουλειά, τους Λεβίτες, τους Ιερείς και όλους τους θέλοντες να υπηρετήσουν τον Κύριο. Εκεί συνέβη κάτι μοναδικό. Αφού άνοιξαν τον ναό, αφού η καρδιά του ήταν στο να εκζητεί τον Κύριο, ο Χελκίας ο ιερεύς βρήκε το βιβλίο του νόμου. Σκεφτείτε πόσο ξεχασμένο και πόσα χρόνια δεν είχε ασχοληθεί κανείς με το Λόγο του Θεού, για τον οποίο ο Θεός έχει πει τότε στον Ιησού του Ναβί, αυτό να μελετάς μέρα και νύχτα για να σε βοδώνω όπου και να πας και να φέρεσαι με σοφία και σύνεση καθώς θα εκτελείς αυτόν. Ο Χελκίας τον παρέδωσε στον γραμματέα το Σαφάν και ο Σαφάν τον παρέδωσε στο βασιλιά και άρχισε ο βασιλιάς με έκπληξη να διαβάζει το Λόγο του Θεού και με επιμέλεια. Και αυτό συμβαίνει, αδελφοί, συνέβη και σε εμάς, στον κάθε έναν από εμάς, κάποια στιγμή, ενώ εξητήσαμε τον Κύριο, ενώ μας μιλήσαν για το Θεό, πήραμε στα χέρια μας το Λόγο του Θεού, που είναι και το θαύμα που κάνει ο Θεός. Και διαβάζοντας τον νόμο, κατάλαβε ότι τίποτα καλό δεν μπορούσε να περιμένει ο Ισραήλ, παρά μόνο κρίση, οργή και θυμό Θεού. Φοβήθηκε το Θεό και σκέφτηκε τι πρέπει να κάνει. Είχε μπροστά το Λόγο του Θεού, αλλά δεν ήξερε τι πρέπει να κάνει. Αλλά και τι θα κάνει και ο Θεός.
Τι θα γίνει από εδώ και πέρα, τι θα γίνει? Και απέστειλε απεσταλμένους στην Όλδαν την προφήτησα, γιατί πάντοτε υπάρχει ένα μικρό φως Πνεύματος Αγίου και στις μεγαλύτερες καταστάσεις αποστασίας των λαών του Θεού. Πηγαίνετε να ρωτήσετε, πηγαίνετε να ρωτήσετε τον Κύριο τι θα γίνει με μένα, τι θα γίνει με το λαό Ισραήλ, τι θα κάνει ο Θεός, καθώς γνωρίζω ότι πλέον με βάση το Λόγο του Θεού θυμός και οργή έρχεται σε όλο το λαό για την ειδωλολατρία, για την απιστία, για την παράβαση, για την ανομία και για πάντα όλα αυτά τα κακά που ο λαός Ισραήλ έπρατε την εποχή εκείνη. Και έτσι με το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα το Άγιο έχει απάντηση βεβαία και ασφαλή για το τι μέλη γενέστε. Απάντηση βεβαία και ασφαλή που δίνει ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Και η όλα οι προφήτης, το Πνεύμα το Άγιο δηλαδή, είπε ότι όλα αυτά τα οποία διάβασες, οι κρίσεις, ο θυμός, η οργή του Θεού για όλα αυτά τα οποία πράττει ο λαός είναι πλησίον. Και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει την απόφαση του Θεού. Το κακό έρχεται. Η οργή του Θεού έρχεται. Κανείς δεν μπορεί να διαφοροποιήσει, να αντισταθεί και να διαμορφώσει νέες καταστάσεις. Όμως, σε σένα, πόσο σύγχρονα φαίνονται τα λόγια αυτά του Ευαγγελίου, σε σένα όμως, που η καρδιά σου μαλάκωσε μπροστά στην παρουσία του Θεού, ταπεινώθηκες ενώπιον του Θεού, όταν άκουσες τους λόγους αυτού εναντίον του τόπου αυτού και εναντίον των κατοίκων αυτού, εταπεινώθησε ενώπιόν μου και διέσκησε στα ημάτια σου και έκλαυσας ενώπιόν μου. Και αυτή είναι η στάση του Ισαΐα, που βέβαια η Όλδα δεν την ήξερε, αλλά ο Θεός, ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας ξέρει πάρα πολύ καλά την προσωπική μας ζωή, την προσωπική μας εξήτηση, την προσωπική μας γνώμη και ιδιαιτέρως την προσωπική μας σχέση με το Θεό. Δεν διαφεύγει τίποτα από το Θεό. Από όσα καθένας από εμάς ξεχωριστά πράττει στο ταμείο του, στο σπίτι του, στη ζωή του. Για σένα λοιπόν που είδα, λέει ο Θεός, την ταπείνωσή σου, τα δάκρυά σου, το φόβο σου στο Θεό, για σένα έχω ένα διαφορετικό σχέδιο από ό,τι έχω για όλους τους ανθρώπους. Ένα τελείως διαφορετικό σχέδιο έχω για σένα. Και χάρινε σου για το λαό σου, για το λαό Ισραήλ. Εσένα θα σε συνάξω στους πατέρας σου, θα σε παραλάβω και θα συναχθείς εν ειρήνη. Όλη η διάρκεια της ζωής σου θα είναι ειρηνική. Εν ειρήνη θα συναχθείς και δεν θα δούνε οι οφθαλμοί σου κανένα από όλα αυτά τα κακά τα οποία εγώ επιφέρω επί των τόπων τούτων. Σε σένα θα κάνω εξαίρεση. Όσο ζεις ειρηνικά, εγώ θα σε διαφυλάτω, θα κρατήσω το κακό, δεν θα το δεις καν, όχι δεν θα το ζήσεις, δεν θα το δεις καν το κακό,
το οποίο έρχεται και είναι επιβεβαιωμένο και επισφραγισμένο από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο, εφόσον εσύ ζεις ειρηνικά και ακολουθείς το φόβο, με φόβο Θεού το θέλημα του Θεού. Και είναι, αδελφοί αγαπητοί, πολύ σημαντικό να κάνει εξαίρεση ο Θεός τις έσχατες αυτές οι μέρες στη ζωή μας. Θυμάμαι χτες προχτές πότε ήτανε, κάτω στο Κατόι μίλησα με κάποιους αδελφούς πολιτικά και μάλιστα ίσως και με τρόπο όχι αρμόδιο, κατάλληλο. Και όταν ήρθα εδώ, εγώ το ξέχασα, προσευχήθηκα, γονάτισα και ήρθε ο Θεός και με έλεγξε και μου είπε, μην ανακατεύεσαι σε αυτά, μη φοβάσαι εσύ από αυτά, εγώ εσάς θα σας ευλογήσω. Και αυτό είναι το μήνυμα, η εξαίρεση. Η εξαίρεση που κάνει ο Θεός σε άνθρωπο, σε οικογένεια και σε εκκλησία. Και αυτή η εξαίρεση εξαρτάται μόνο από τη μετάνοια, την επιστροφή και την απόφαση που παίρνει κάθε άνθρωπος για τη σχέση του με το Θεό. Το κακό θα έλθει, αλλά όσο είναι η Εκκλησία εδώ, ο Θεός θα το κρατάει και ιδιαιτέρως θα κάνει εξαίρεση στο λαό του Θεού. Το άκουσε, το κατάλαβε, φώναξε όλο το λαό, πήρε το Λόγο του Θεού στα χέρια του και αποδέχθηκε τη Διαθήκη του Θεού, παίρνοντας απόφαση και εκφράζοντας την άποψή του να περπατάει ενώπιον του Κυρίου, να φυλάττει τα εντολάς, τα μαρτύρια και τα διατάγματα αυτού, αλλά πώς, εξ όλης της καρδίας αυτού, εξ όλης της ψυχής αυτού, ώστε να είναι όχι επιλύσμον ακροατής, αλλά εκτελεστής έργου. Και έπεισε και όλους τους ευρεθέντας εν Ιερουσαλήμ και τον Ιούδα και τον Βενιαμίν και όλους όσους παρευρίσκονται να κάνουν την ίδια Διαθήκη, να αποδεχθούν την ίδια Διαθήκη του Θεού. Και εν τέλει έκανε και τον τελευταίο καθαρισμό που είναι απαραίτητος στη ζωή μας από οτιδήποτε κακό που λυπεί το Πνεύμα το Άγιο, βδέλυγμα ιδιαίτερα, σε λεπτομέρειες ή σε βασικά χαρακτηριστικά της ζωής μας, ώστε η αποδοχή της Διαθήκης να είναι όχι με λόγο, αλλά με έργο και με αλήθεια. Και πήγαινε καλά στη ζωή του μέχρι κάποια στιγμή που ξεχάστηκε. Ο Θεός του είχε πει ότι εσένα θα σε πάρω με ειρήνη, η ζωή σου θα είναι εν ειρήνη, όχι με πόλεμο, ώστε δεν θα δεις κανένα από όλα αυτά τα μεγάλα κακά που έρχονται. Αλλά κάποια στιγμή ο Νεχαώ, ο βασιλεύς της Αιγύπτου, ο Φαραώ, ανέβηκε για να πολεμήσει αυτός που επρόκειτο σε λίγα χρόνια, σε 25 πια χρόνια περίπου, να καταστρέψουν την Ιερουσαλήμ και το λαό Ισραήλ, τους Χαλδαίους και τον Αυγοδονόσορα. Και ο Ιωσίας ξέχασε τις υποσχέσεις του Θεού περί ειρήνης, ασφάλειας και ευλογίας, η οποία ευλογία έρχεται επειδή θα υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια σε αυτόν και στο λαό του, και αποφάσισε να πάει να πολεμήσει. Να πολεμήσει τον Φαραώ, τον Νεχαώ. Αλλά μήνυμα Θεού είχε ο Νεχαώ, απίστευτο. Και του λέει, τι συμβαίνει μεταξύ εμού και σου, βασιλιά του Ιούδα? Εγώ δεν έρχομαι να πολεμήσω εναντίον σου, αλλά εναντίον των Χαλδαίων. Και ο Θεός προσέταξε εμένα να σπεύσω να πολεμήσω. Θα πολεμήσω για να διατηρήσω την ειρήνη τη δική σου όσο ζεις. Όσο ζεις θα υπάρχει ειρήνη. Ο Θεός με διέταξε.
Άπεχε λοιπόν, μην έρχεσαι εναντίον μου τώρα, γιατί αν έρθεις τώρα εναντίον μου παραβαίνεις τη Διαθήκη, την υπόσχεση του Θεού και θα σε εξολοθρεύσει ο Θεός. Πόσο σημαντικό είναι να προσέχουμε τις λεπτομέρειες των υποσχέσεων του Θεού, των επαγγελιών του Θεού, μέσα από το Λόγο Του ή μέσα από το Πνεύμα το Άγιο. Ο Ιωσίας δεν επίστη. Μετεσχηματίστησε στρατιώτη, πήγε να πολεμήσει και τυχαία ένα βέλος τον πλήγωσε θανάσιμα και απέθανε. Και έχασε την ευκαιρία, την υπόσχεση που ο Θεός του έχει δώσει να ζήσει, να προημερεύσει εν ειρήνη και ύστερα να έρθουν τα κακά στο λαό Ισραήλ. Αλλά δεν ήταν μόνο το κακό το δικό του, γιατί η Γραφή λέει ότι όλες τις ημέρες αυτού ο λαός Ισραήλ δεν απεμακρύνθη από όπισθεν του Κυρίου και του Θεού των Πατέρων αυτού. Αυτή η απομάκρυνση από την υπόσχεση του Θεού, από την επαγγελία του Θεού, οδήγησε και το λαό Ισραήλ στο να απομακρυνθεί και να γνωρίσουν αυτοί που δεν έπρεπε να γνωρίσουν το θυμό, την οργή και την κρίση του Θεού. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, γιατί και σε εμάς ο Θεός μας έχει υποσχεθεί ειρήνη μέσα σε καιρούς κακούς για τον κόσμο. Εμείς θα έχουμε ειρήνη, γιατί μας προσδιορίσε ο Θεός, μας προσκάλεσε ο Θεός εις απόλαυση σωτηρίας και όχι οργής. Γιατί είναι και γραμμένο ότι εν τες ημέρες του Υιού του ανθρώπου που θα είναι θαυμαστές, αφενός μεν το όρος του οίκου του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών και στο όρος αυτό θα αφαιρεθεί το κάλυμα και θα καταργηθεί ο διάβολος και θα υπάρχει ειρήνη. Μέσα στην εκκλησία ειρήνη, μέσα στην κυβωτό ασφάλεια, έξω κατακλυσμός. Μόνο να μην χάσουμε την ειρήνη του Θεού να βασιλεύει στη ζωή μας. Μην πέσουμε σε μέριμνες, σε αγωνίες, σε φόβους, σε ανησυχίες, σε ταραχές. Αλλά το Θεό να πιστεύουμε και τον Χριστό να εμπιστευόμαστε. Το Λόγο Του. Δεν ξέρω τι θα γίνει έξω, ένα ξέρω. Εμάς θα μας ευλογήσει ο Θεός. Είναι βέβαιο. Εάν βέβαια μείνουμε στο Λόγο του Θεού, στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και πιστεί στις επαγγελίες του Θεού. Αμήν. Βοήθησέ μας, Κύριε μου. Να ψάλουμε το